Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out. Το κανάλι στο οποίο μιλάμε για ταινίες, σειρές, κόμικ και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Πριν λίγες μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα το teaser trailer της σειράς Rings of Power, σημειώνοντας πολλά εκατομμύρια views και προκαλώντας μεγάλη συζήτηση ως προς τις επιλογές, το περιεχόμενό του και την πιστότητά του προς το έργο του Tolkien. Πολλοί μας ζητήσατε να κάνουμε την ανάλυση αυτού του trailer και εμείς δεν σας χαλάμε κανένα χατήρι. Ο λόγος που αργήσαμε λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο είναι γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούμε με έναν προσωπικό φίλο και φίλο του καναλιού μας, τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους φαν του Tolkien που γνωρίζω μέχρι σήμερα. Με τη βοήθειά του λοιπόν και τις γνώσεις του, ανάλυσαμε το τρέιλερ καρέ-καρέ και θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε εικόνες και σκηνικά και θα ανασυνθέσουμε πιθανά σενάρια και storylines που μπορεί να ακολουθήσει η σειρά. Πριν όμως ξεκινήσουμε, επέτρεψέ μου να σου θυμίσω ότι αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, το κάθε like και subscribe σου βοηθάει πάρα πολύ αυτό το κανάλι να συνεχίσει να κάνουμε τέτοια βίντεο. Ακόμα αν θες να μας βοηθήσεις λίγο παραπάνω, έχει προσθεθεί πλέον το κουμπί της συμμετοχής, όπου μπορείς να διαλέξεις ένα από τα τρία πακέτα που προσφέρουμε. Πάμε λοιπόν στο βίντεο. Το τρέιλερ ξεκινά με μια εικόνα ενός λιμανιού, που χωρίς καμία αμφιβολία πρόκειται για ένα από τα λιμάνια του Νούμενορ. Το Νούμενορ ήταν ένα μεγάλο νησί με σχήμα άστρου που δημιούργησαν οι Βάλαρ στην αυγή της δεύτερης εποχής για να εγκατασταθούν οι άνθρωποι που πολέμησαν στο πλευρό των Ξωτικών εναντίον του πρώτου σκοτεινού άρχοντα, Μόργκοθ. Στο βάθος της εικόνας παρουσιάζεται το ιερό βουνό Μενελτάρμα, στην κορυφή του οποίου λατρευότανε ο Έρου Ιλούβαταρ. Η πόλη που απεικονίζεται δεν είναι η πρωτεύουσα της χώρας, αλλά ένα από τα λιμάνια της, είτε το Αντούνιε που κοιτούσε στη Δύση, είτε το Ρόμενα που κοιτούσε ανατολικά. Πιθανότητα πρόκειται για το Ρόμενα, δεδομένου ότι εκεί κατοικούσε ο Ελέντιλ και ο Ισίλντουρ, οι οποίοι θα είναι βασικά πρόσωπα για την εξέλιξη της σειράς, με τον Ισίλντουρ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στη συνέχεια έχουμε το δεύτερο πλάνο, μια όμορφη εικόνα της Μέσης Γης με δύο άγνωστες φιγούρες που αναφέρονται ως Nomadic Hunters στο άρθρο του Vanity Fair. Πρόκειται για δημιουργήματα της Amazon και δεν είναι σαφές αν πρόκειται για ανθρώπους ή ίσως Harfoots. Harfoot είναι η νεαρή κοπέλα της τρίτης σκηνής που υποδίεται ηθοποιός Μαρκέλα Κάβαναχ και σύμφωνα με τους παραγωγούς ονομάζεται Έλανορ Νόρι Μπράντιφουτ. Τα Harfoot είναι οι πρόγονοι των Hobbits που αναφέρονται στις αρχές της τρίτης εποχής. Η διαφορά τους είναι ότι παρουσιάζονται ως πιο κοντά, χωρίς γένια και πιο σκουρόχρωμα από τα Hobbit. Εμφανίζονται ως περιπλανόμενα ή εγκατεστημένα στις κοιλάδες του ποταμού Anduin και στους πρόποδες των βουνών της Καταχνιάς, τον γνωστό μας Misty Mountains, προτού μεταναστέψουν στο Eriador. Η σειρά φαίνεται ότι θα αναπτύξει περισσότερο την ιστορία των προγόνων αυτών των Hobbit, τοποθετώντας τα όμως χρονικά στη δεύτερη εποχή, νωρίτερα δηλαδή από ό,τι αναφέρονται στα έργα του καθηγητή. Το επόμενο πλάνο προκάλεσε θύελλα ενθουσιασμού στους απανταχού fans. Μια τεράστια παγωμένη πολική έκταση αποτυπώνεται στην οθόνη, ενώ κατόπιν παρουσιάζει την Galadriel να σκαρφαλώνει χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι που παραπέμπει στα δύο δέντρα του Valinor. Η προφανής ερμηνεία για όλους τους fans των βιβλίων είναι ότι πρόκειται για το Χελκαράξε, τον πάγο που τρίζει, το παγωμένο τμήμα της θάλασσας, στα βόρεια της Μέσης Γης που διέσχισαν οι Νόλντορ τα υψηλά εξωτικά του οίκου Φιγκόλφιν με χίλια βάσανα και κακουχίες για να εγκαταλείψουν το Άμαν και τις αθάνατες χώρες της Δύσης και να φτάσουν στον Μπελέριαντ στην πρώτη εποχή. Πρόκειται για μια από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες του Σιλμαρίλιον. Για διάφορους λόγους όμως, ίσως τελικά η σκηνή δεν αποδίδει αυτό που νομίζουμε. Πέραν του ότι όταν οι Νόλντορ διέσχισαν το Χελκαράξε πριν ανατύλει για πρώτη φορά ο ήλιος στη Μέση Γη, κάτω από το βαθύ σκοτάδι του κόσμου και μόνο υπό το φως των άστρων, πράγμα που δεν αποδίδει στο τρέιλερ, φημολογείται έντονα ότι πρόκειται για ένα άλλο περιστατικό. Συγκεκριμένα, λέγεται ότι αποδίδει την Galadriel να αναζητά υπηρέτες του Morgoth ή του Sauron που έχουν ξεμείνει στα βόρεια της Μέσης Γης στις παγωμένες ρημιές του Forod Wife. Κάτι τέτοιο είναι καθαρά σύλληψη της Amazon, δεδομένου ότι δεν γίνεται καμιά τέτοια αναφορά στα βιβλία. Πάντως, μπορούμε να δούμε ότι η Galadriel έχει συντρόφους μαζί της καθώς καρφαλώνει, πράγμα που μαρτυρά επίσης και η σκηνή λίγο αργότερα στο τρέιλερ, όπου ένα εξωτικό με εξάρτηση όμοια με την Galadriel έρχεται αντιμέτωπο με ένα πλάσμα ίσως τρόλ των σπηλαίων. Ο ηθοποιός που υποδίεται το ξωτικό με το πυρσό μοιάζει με τον Κιπ Τσάπμαν και διακρίνεται ότι φέρει επιπλέον τόξο και φαρέτρα με βέλη στην πλάτη του. Ίσως πρόκειται για κάποιον σύντροφο της Galadriel στην αναζήτησή της αυτή. Τη φράση Before the Fellowship ακολουθεί σκηνή με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και έναν άνθρωπο πάνω σε μια σχεδία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ο άνθρωπος αυτός είναι δημιούργημα της Amazon και λέγεται Halbrand και αγωνίζεται να ξεφύγει από το παρελθόν του. Μια ακόμα εικόνα που έχει παρουσιάσει
παρουσιαστή στο Vanity Fair και τον υποδύεται ο Charlie Vickers. Κατόπιν συναντάμε το ξωτικό του δάσος Arondir, για άλλη μια φορά καινούριο χαρακτήρα της Amazon, ο οποίος ευρισκόμενος σε ένα σκοτεινό δάσος με λυκόφως, πιάνει ένα βέλος που έρχεται προς το μέρος του και το εκτοξεύει προς την αντίθετη κατεύθυνση, ίσως προς κάποιον αυτό που δεν βλέπουμε. Τον υποδύεται ο ηθοποιός Ismael Cruz Cordova και δίνει την εντύπωση ότι θα είναι ένας κύριος άξιον χαρακτήρας της σειράς, αν λάβουμε υπόψη και την άλλη σκηνή στην οποία εμφανίζεται. Στην επόμενη σκηνή, ένας μετεωρίτης διασχίζει με ταχύτητα τον ουρανό, ενώ κατόπιν βλέπουμε τον υψηλό βασιλιά των ξωτικών Noldor στη μέση γη, Gil Galad, να κοιτάει προς τα πάνω, μάλλον το μετεωρίτη, σκεπτικός και με ανησυχία. Ο πανίσχυρος και σοφός Gil Galad, που υποδύεται ο Benjamin Walker, βασιλεύει στο Lindor, στα όρη Ered Luin και δυτικά ως τις ακτές της θάλασσας, περιοχή στην οποία βρίσκονταν τα γνωστά μας από τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών γκρίζα λιμάνια. Είναι όμως και η επικυρίαρχος όλων των κρατών των υψηλών ξωτικών στη μέση γη, ο Elrond, ο Círdan και άλλοι γνωστοί χαρακτήρες ζουν στην επικράτειά του, ένας από τους χαρακτήρες που θα αποδειχτεί πολύ προσεκτικός με τις πλάνες του Σάουρον. Θα ηγηθεί μαζί με τον Ελέντιλ της τελευταίας συμμαχίας, η οποία κατέληξε στην ήττα και την αποκοπή του δαχτυλιδιού του Σάουρον από τον Ισίλντουρ, όπως γνωρίζουμε από τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών. Λίγο παρακάτω στο τρέιλερ θα δούμε άλλη μια σκηνή από ένα χρυσό δάσος, στο οποίο λαμβάνει χώρα κάτι σαν συμβούλιο ξωτικών. Φαίνεται πως πρόκειται για το ίδιο ακριβώς δάσος με την προηγούμενη σκηνή, με το ριάκι και τα χρυσά φύλλα του Gil Galad, και ακόμα πως η φιγούρα με το χρυσό μανδύα γυρισμένη με πλάτη πρέπει να μην είναι άλλη από το σπουδαίο ξωτικό βασιλιά. Εντυπωσιακή είναι και η σκηνή με την Galadriel, ένοπλη να καλπάζει επικεφαλής ενός υπηκού σώματος στις πεδιάδες της Μέσης Γης. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για ποιο περιστατικό αναφέρεται, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι αφορά κάποια μάχη είτε της πρώτης εποχής είτε της δεύτερης στην οποία επικεντρώνεται και η σειρά. Μεγάλη φασαρία έχει προκαλέσει στο ίντερνετ για το κατά πόσο η απεικόνηση της Galadriel ως πολεμίστρια ανταποκρίνεται στο πνεύμα των βιβλίων του Tolkien και το χαρακτήρα της. Μολονότι όμως δεν γίνεται καμία αναφορά στην τριλογία ή στο Silmarillion, αξίζει να σημειωθεί ότι η Galadriel ήταν ένας από τους χαρακτήρες που ο Tolkien δούλεψε και επεξεργάστηκε πάρα πολύ ακόμα και μετά την έκδοση του Άρχοντα. Στις ατελείωτες ιστορίες, στο κεφάλαιο Η ιστορία της Galadriel και του Celeborn, αναφέρεται μια παραλλαγή της ιστορίας της Galadriel, μεταγενέστερη από τον Άρχοντα, που χρονολογείται στα 60s ή στα 70s, στην οποία ο Tolkien αναβάθμισε το ρόλο της Galadriel, αναφέροντας ότι ήταν η δεύτερη σπουδαιότερη από τους Noldor μετά τον Φέανορ, και επιπλέον ότι πολέμησε υπέρ των ξωτικών Τελέρι στη μάχη για τα πλοία στο Αλκουαλόντε. Πιο ειδικά, σύμφωνα με το Silmarillion που γράφτηκε από τον Tolkien, αλλά εκδόθηκε το 1977, 4 χρόνια δηλαδή μετά το θάνατό του, από το γιο του Κρίστοφερ, Galadriel ήταν στο σώμα των Noldor που πέρασε από το Χελκαράξι στη Μέση Γη. Στις ατελείωτες ιστορίες όμως, όπου περιλαμβάνεται σχεδίασμα της ιστορίας μεταγενέστερο χρονικά από τη συγγραφή του Silmarillion, φαίνεται πως ο συγγραφέας είχε αλλάξει γνώμη και βάζει την Galadriel να βρίσκεται στο Alqualondë πριν τους Noldor και να πολεμάει υπέρ των Τελέρι και εναντίον του Φέανορ. Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ, αυτή ήταν από τις τελευταίες γραφές του πατέρα του για την Galadriel, το 1973. Επομένως, φαίνεται ότι στην πορεία της ζωής του, ο ίδιος ο Tolkien οραματιζόταν την Galadriel να πολεμάει. Ίσως λοιπόν δεν είναι ολότελα ξένη αυτή η εικόνα από το όραμα του συγγραφέα. Θα χρησιμοποιήσουν άραγε οι showrunners τέτοια στοιχεία για να αποδώσουν επιπλέον πτυχές του χαρακτήρα της? Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι, πάντως στις συνεντεύξεις τους υποστηρίζουν πως έχουν διαβάσει όχι μόνο τις ατελείωτες ιστορίες, αλλά και την αλληλογραφία του καθηγητή. Στη συνέχεια του τρέιλερ ακολουθούν 4 εικόνες από το Βασίλειο των Νάνων στο Κάζαν Ντούμ, τη γνωστή μας Μόρια. Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται ο Ντούριν ο Τέταρτος και όχι ο Ντούριν ο Τρίτος ο Βασιλιάς. Ίσως επομένως είναι ο νεότερος διάδοχός του, προτού ανέβει στο θρόνο. Ακολουθεί η εικόνα του Έλροντ, που υποδύεται ο γνωστός από το Game of Thrones Ρόμπερτ Αραμάιο, ενώ στο βάθος φαίνονται διάφοροι νάνοι. Ίσως βρίσκεται σε κάποια διπλωματική αποστολή εκ μέρους του Λίντον ή του άλλου ξωτικοβασιλείου της Ερέγγιον. Τρίτη είναι η εικόνα της βασίλισσας του Κάζαν Ντούμ, η οποία είτε θρυνεί είτε τραγουδά. Την υποδίεται η ηθοποιός Σοφία Νομβέτ και σύμφωνα με το Vanity Fair ονομάζεται Ντίσα. Πρόσφατα leaks κάνουν λόγο για την καταδάφιση ενός ορχείου στα πρώτα επεισόδια που στοιχίζει τη ζωή σε πολλούς νάνους. Μπορεί άραγε να σχετίζεται με το θρήνο. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι το μόνο όνομα γυναίκας νάνος στα γραπτά του Tolkien είναι το όνομα Ντίς, που ήταν η μητέρα του Θόριν του Δρίασπη. Τέλος, παρουσιάζεται άλλη μία εικόνα, όπου πιθανόν πάλι να είναι ο Ντούριν ο Τέταρτος, να χτυπά το σφυρί του σε ένα βράχο, ο οποίος συντρίβεται ενώ πίσω του στέκονται άλλες 3 φιγούρες νάνων. Σύμφωνα με leaks, ακούγεται ότι στα πρώτα επεισόδια λαμβάνει χώρα ένας διαγωνισμός δύναμης και αντοχής, στον οποίο αναγκάζεται να συμμετέχει και ο Έλροντ, καθώς οι νάνοι είναι καχύποπτοι απέναντί του. Με γρήγορο ρυθμό αναλλάσσονται οι τελευταίες σκηνές του τρέιλερ. Βλέπουμε την Galadriel, της οποίας ένα ανθρώπινο χέρι ανασηκώνει το μαλλί και αντιλαμβάνεται ότι είναι εξωτικό.
δεν είναι άλλος από τον Χάλμπραντ με τον οποίο βρίσκονται στην ίδια σχεδία. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι τα ξανθά χρυσά μαλλιά της έχουν κάποιες λευκές ασημένιες στρίχες όπως την περιγραφή του βιβλίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει σκηνή στην οποία ο Άροντιρ, το ξωτικό του δάσος που είδαμε πιο πριν, κάνει ένα μεγάλο άλμα στον αέρα κρατώντας ένα πέλεκι προς ένα ξύλινο κατασκεύασμα που μοιάζει με τέντα. Αν δει κανείς προσεκτικά, κάτω δεξιά θα δει ότι φαίνονται μορφές ανθρώπων ή ορκ κάτω από αυτό. Παρατηρούμε επίσης ότι ο ήρωας είναι αλυσοδεμένος. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τις δύο λεζάντες στο άρθρο του Vanity Fair στις φωτογραφίες που παρουσιάζεται η Bronwyn μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες βασικές εικασίες για την ιστορία του. Ενδεχομένως είναι χμάλωτος τον ορκ ή ίσως τον Χάραντριμ, τον ανθρώπο του Χάραντ, που ως γνωστόν στο σύμπαν του Tolkien έχουν δεσμός με τον Σάουρον και άλλοτε τον λατρεύουν σαν θεό. Μήπως λοιπόν το love story αυτό είναι απαγορευμένο γιατί εκτυλίσσεται στον νότο σε περιοχές στη σφαίρα επιρροής του Σάουρον όπου τα ξωτικά δεν είναι ευπρόσδεκτα? Απ' τις πιο συναρπαστικές εικόνες του τρέιλερ είναι αυτή που ακολουθεί. Ένα στρατός με χρυσές πανοπλίες περικυκλωμένη νύχτα από στρατιές ορκ. Ο ηθοποιός που υποδίεται τον ήρωα στο κέντρο της σκηνής είναι ο Will Fletcher που έχει επιβεβαιωθεί ότι υποδίεται τον Finrod Felagund, μεγαλύτερο αδερφό της Galadriel. Για όσους έχουν διαβάσει το Silmarillion, η απάντηση λοιπόν είναι εύκολη καθώς πρόκειται για μια μάχη τη νύχτα στην οποία πολεμάει ο Finrod και έχει παγιδευτεί με το λόγο του. Δεν είναι άλλη από την Dagor Bragolach, τη μάχη της ξαφνικής φλόγας που έλαβε χώρα στην πρώτη εποχή και όπου οι δυνάμεις των ξωτικών υπέστησαν συντριβή από τις δυνάμεις του Morgoth. Το γεγονός ότι στο βάθος δεξιά φαίνονται φωτιές ενισχύει αυτή την άποψη. Στη μάχη αυτή, ο εγκλωβισμένος Finrod σώθηκε χάρη στην επέμβαση του θνητού ανθρώπου Μπάραχυρ και των πολεμιστών του. Η τύχη των άλλων δύο αδερφών της Galadriel, Έγνορ και Άγκροντ, όμως δεν ήταν η ίδια καθώς και οι δύο έπεσαν στη μάχη. Η παρουσία της μάχης αυτής από πλευράς εξέλιξης της σειράς έχει μεγάλη σημασία για δύο λόγους. Πρώτον, όπως έχει διαρρεύσει, ο ηθοποιός Joseph Moles, γνωστός ως Benjen Stark στο Game of Thrones, υποδίεται έναν κακό στη σειρά Rings of Power, ο οποίος σύμφωνα με τα leaks ονομάζεται Άνταρ, που σημαίνει πατέρα στη γλώσσα των Ορκ. Θα είναι αδερφός της Galadriel που έχει εκπέσει και διαφθαρεί από τις σκοτεινές δυνάμεις. Αυτό σημαίνει πως η μάχη αυτή σετάρει την πτώση και επανεμφάνιση του αδερφού αυτού της Galadriel, αν αποδεχτούμε ότι πρόκειται είτε για τον Έγνορ ή τον Άγκροντ και δεν είναι καινούριος χαρακτήρας της Amazon. Δεύτερον, η μάχη αυτή μας επιτρέπει να δούμε πως ο Finrod, για να ευχαριστήσει τον Μπάραχυρ που τον έσωσε από την περικύκλωση, του χαρίζει το δαχτυλίδι του, το οποίο περνάει στους απογόνους του Μπάραχυρ μέχρι τον Ελέντιλ και εν τέλει στον Άραγκορν. Στην αφίσα που δημιούργησε το Amazon Prime, στην οποία έχει επιβεβαιωθεί ότι ανεπαραστάται ο Ελέντιλ, βλέπουμε ότι φοράει ένα δαχτυλίδι. Οι πιθανότητες δείχνουν ότι αυτό δεν είναι άλλο από το δαχτυλίδι του Finrod. Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος ο οποίος αγγίζει το χέρι του Heartfoot στην τελική σκηνή του τρέιλερ, αλλά και στην προηγούμενη σε ένα φλεγόμενο τοπίο? Πρόκειται για το μετεωρίτη που παρουσιάστηκε νωρίτερα, ήδη από τη στιγμή της εμφάνισης στη δημοσιότητα των αφισών και στις διάφορες ομάδες στο social που δημοσιεύουν leaks, καθώς και στα διάφορα άρθρα όπως του Vanity Fair, έντονη κουβέντα έχει ξεκινήσει για την ταυτότητά του. Οι παραγωγοί αναφέρονται σε αυτόν με το όνομα The Stranger. Οι fans συχνά τον αποκαλούν Meteor Man και το μόνο σίγουρο είναι ότι τον υποδίεται ο ηθοποιός Daniel Wayman. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για την ταυτότητα του προσώπου αυτού, αλλά ας δούμε τα πιο πιθανά σενάρια. Πιθανότητα νούμερο 1. Sauron. Ο Σάουρον ως Μάιαρ και υπαρχηγός του Μόργκοθ, πέρα από τεράστια δύναμη, είχε δυνατότητα να παίρνει ανθρώπινη ή ξωτική σχεμορφή. Αυτό έλαβε μεγάλες διαστάσεις κατά τη δεύτερη εποχή, όπου ο Σάουρον πήρε μια ελκυστική μορφή και παρουσιάστηκε στα εκδοτικά της Ερέγκιον με το όνομα Άναταρ, ο Άρχοντας των Δώρων δηλαδή. Όντας έτσι, τα εξαπάτησε κατά τη δημιουργία των δαχτυλιδιών της δύναμης. Το όλο ενιγματικό πλαίσιο που έχει θέσει η Amazon για το χαρακτήρα μας κάνει να πιστεύουμε ότι το να είναι ο Stranger ο Σάουρον είναι ένα από τα πιθανά σενάρια. Διάφορα άλλα μικρά στοιχεία όπως το μυστηριώδες άγγιγμα του χεριού στο τέλος του τρέιλερ ή ακόμα και το μήλο που παραπέμπει στον απογορευμένο καρπό που κρατάει στην αφίσο δίνουν κάποια μυστηριώδη και ίσως υποχθώνει άβρα στο χαρακτήρα. Πιθανότητα νούμερο 2. Γκάνταλφ. Το σενάριο Stranger να είναι ο Γκάνταλφ, μόλον ότι ακούγεται πολύ στο ίντερνετ, φαίνεται λιγότερο πιθανό. Βασίζεται στην ομοιότητα των ενδυμάτων του και της γενιάδας του με την εμφάνιση του Γκάνταλφ στις ταινίες του Peter Jackson. Ωστόσο, οι showrunners δεν ακολουθούν τόσο κραυγάλα λέει την απεικόνηση χαρακτήρων στις ταινίες, όπως ενδεικτικά κάνουν με τον Έλροντ. Είναι δυνατόν να παρουσίαζαν ένα χαρακτήρα με τόσο ομοιότητες στον ντύσιμο με τον κινηματογραφικό Γκάνταλφ και να τον παρουσιάσουν ως Stranger? Φαίνεται μάλλον παραπλανητικό. Τέλος, όσο αφορά την πιστότητα στο lore, ο Γκάνταλφ ήρθε μαζί με τους άλλους μάγους κατά τη δεύτερη χιλιετία της τρίτης εποχής με στόχο να αντιμετωπίσουν τον Σάουρον. Παρότι βέβαια η σειρά δεν είναι τόσο ακριβής με τις εποχές, όπως π.χ. με τα Heartfoots, το να φέρει τον Γκάνταλφ στη δεύτερη εποχή φαίνεται μάλλον ακραίο.
πιθανότητα νούμερο 3. Σύμφωνα με το τρίτο σενάριο, η μορφή αυτή θα μπορούσε να είναι κάποιος από τους γαλάζιους μάγους. Ο Τόλκιν στα γραπτά του δεν ανέφερε πολλά για τους μάγους αυτούς. Στις ατέλειωτες ιστορίες αναφέρονται με τα ονόματα Άλαταρ και Παλάντο, καθώς και ότι ήρθαν στη Μέση Γη. Πήγαν στην Ανατολή, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω, αποτυγχάνοντας την αποστολή τους όπως και ο Σάρουμαν. Δεν αναφέρεται τι απέγιναν. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γκαλάντριελ, ο Τόλκιν προς το τέλος της ζωής του άλλαξε ριζικά την ιστορία των γαλάζιων μάγων. Όπως αναφέρεται στο People of Middle Earth, στο 12ο τόμο της ιστορίας της Μέσης Γης που επιμελήθηκε ο Κρίστοφερ Τόλκιν με βάση χειρόγραφα που άφησε ο πατέρας του, αναφέρει: ο στόχος τους ήταν να φέρουν βοήθεια στις φυλές των ανθρώπων που είχαν εξηγερθεί εναντίον της λατρείας του Μέλκορ, δηλαδή του Μόργκοθ, και να σπείρουν την επανάσταση, να βρουν το καταφύγιο του Σάουρον και να προκαλέσουν αταξία και σύγχυση στα σχέδιά τους στην Ανατολή. Φαίνεται ότι είχαν μεγάλη επιρροή στην ιστορία της δεύτερης και της τρίτης εποχής, αποδυναμώνοντας τις δυνάμεις της Ανατολής που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν υπερτερήσει αριθμητικά την Δύση. Είναι σαφές λοιπόν ότι πέρα από τη σημαντική αναβάθμιση των γαλάζιων μάγων και του ρόλου τους, ο Τόλκιν μετέθεσε την άφηξή τους στη Μέση Γη και τη δράση τους στη δεύτερη εποχή. Την εποχή δηλαδή που διαδραματίζεται η σειρά της Amazon. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τα όψιμα γραπτά του συγγραφέα ήρθαν πριν από τους υπόλοιπους μάγους, τον Σάρουμαν ή τον Γκάνταλφ. Μάλιστα στην εκδοχή αυτή ονομάζονται Μωρίνεχταρ και Ρομεστάμο. Είναι δυνατόν η Amazon να ασχολήθηκε με αυτό το βαθύ σημείο της ιστορίας της Μέσης Γης? Είναι δυνατόν ο Stranger να είναι ένας από τους γαλάζιους μάγους? Σίγουρα πρόκειται για πάρα πολύ ενδιαφέρον σενάριο, αν και ίσως κάπως τραβηγμένο. Οι showrunners πάντως, σε σχετική ερώτηση που τους τέθηκε για το αν ο Stranger είναι κάποιος από τους γνωστούς μας μάγους, απάντησαν, μάλλον εσκεμμένα, με ασάφεια, αφήνοντας το ενδεχόμενο ανοιχτό. Η Amazon γενικά υποστηρίζει ότι η ταυτότητα του Stranger θα είναι ένα από τα ενίγματα της πρώτης σεζόν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για την ώρα είναι εικασίες. Αυτή ήταν η ανάλυσή μας για το νέο τρέιλερ της σειράς Rings of Power. Γράψτε μας στα comment τις απόψεις σας και τις δικές σας πιθανότητες για το τι μπορεί να γίνεται και στη σειρά και το τι μπορεί να σημαίνουν οι εικόνες οι οποίες βλέπουμε. Γενικά, διαφωνείτε σε κάτι από αυτά που είπαμε? Έχετε κάποια άλλη θεωρία η οποία σας φαίνεται πιο πιθανή? Περιμένουμε να το συζητήσουμε στα σχόλια. Και όπως πάντα, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, πάτα ένα like και ένα subscribe για να μαθαίνεις πρώτος για τα νέα μας βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά,